Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη που δείχνετε στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ 22 μήνες τώρα απέναντι στη διάλυση της ΛΑΡΚΟ και ολόκληρου του παραγωγικού ιστού της χώρας. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συμπαράσταση στον αγώνα της διασφάλισης του μεροκάματου μας, αλλά και για να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ μετά από 22 μήνες ανασφάλειας, ομοιρίας και οικονομικής ασφυξίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται με τρόπο αδιάλακτο και αλαζονικό από την κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που ως εργοδότης δείχνει στη ΛΑΡΚΟ το χειρότερο καπιταλιστικό πρόσωπο, κλείνοντας το μάτι και δίνοντας το σύνθημα στο ΣΕΒ και στο κεφάλαιο για το τελειωτικό χτύπημα στον εργατικό κόσμο. Μας κουνάνε το δάχτυλο ως δικαστές άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, δεν έχουν ιδρώσει, δεν έχουν ματώσει για το μεροκάματο. Σήμερα βιάζονται να κλείσουν τη ΛΑΡΚΟ και να ολοκληρώσουν κακήν κακώς το στημένο διαγωνισμό τους. Όλα οδεύουν με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση και στην αρπαγή της περιουσίας της ΛΑΡΚΟ με κανόνες ζούγκλας. Άρχισαν μόνοι τους να μιλάνε ανοιχτά για κενό στην εργασία και για πολύμηνη διακοπή μέχρι να ξαναξεκινήσει η δραστηριότητα στη ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση έχει μια αλαζονική και ξεδιάντροπη πολιτική, με αντεργατικές μεθοδεύσεις χωρίς κοινωνικό πρόσωπο και αξίες. Με μόνο οδηγό το κέρδος για τους λίγους και εκλεκτούς και την ολική καταστροφή για το λαό. Δεν τους καίγεται καρφάκι ούτε για τις χαμένες θέσεις εργασίας, ούτε για τον οικονομικό μαρασμό των τοπικών κοινωνιών. Βλέπουμε και βιώνουμε με τον πιο άγριο τρόπο όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας το αποτέλεσμα αυτής της ξεδιάντροπης πολιτικής. Διατυμπανίζουν παντού για τα χρέη της ΛΑΡΚΟ, που οι ίδιοι δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσαν και ρίχνουν το φταίξιμο στους εργαζόμενους. Όμως η ΛΑΡΚΟ έχει τεράστια περιουσία, που ακόμα και αυτοί την έκλεψαν με νομικά τερτύπια και αδιαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να την ξεπουλήσουν σε ολιγάρχες. Η ΛΑΡΚΟ παράγει πλούτο και φέρνει συνάλλαγμα εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα. Κατέχει και επεξεργάζεται πλούσια μεταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου, στρατηγικής σημασίας, χαρακτηρισμένα παγκόσμια ως τα μεταλλεύματα του μέλλοντος. Οι δυνατότητες και η προοπτική ανάπτυξης, τεράστιες. Οι προβλέψεις των αναλυτών είναι για 1000% αύξηση της ζήτησης σε νικέλιο και κοβάλτιο μέχρι το 2050. Στην απαρχή λοιπόν μιας νέας βιομηχανικής εποχής, όπου το status quo στη βαριά αυτοκινητοβιομηχανία είναι η ηλεκτροκίνηση, οι συσσωρευτές με τεχνολογία κοβαλτίου και νικελίου θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, σε μια συγκυρία μοναδική για το μέλλον. Έχει κάτω από το υπέδαφος της το 90% του νικελίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα κλωτσίσει αυτή την ευκαιρία ή θα την αρπάξει από τα μαλλιά. Απέτηση όλου του λαού θα πρέπει να είναι η εξόρυξη των μεταλλευμάτων να συνεχίσει να γίνεται από τη ΛΑΡΚΟ και η επεξεργασία και παραγωγή των μπαταριών να γίνεται και αυτή στην Ελλάδα, προς όφελος της χώρας και του δημοσίου συμφέροντος. Μα πραγματικά υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η ΛΑΡΚΟ είναι βαρέλι δίχως πατό? Αυτές τις τρομακτικές δυνατότητες και ευκαιρίες τις ξέρουν και τις γνωρίζουν πολύ καλά οι κυβερνώντες. Γι' αυτό το λόγο έχουν στοχοποιήσει τη ΛΑΡΚΟ, ώστε να αμαυρώσουν την εικόνα της στην κοινή γνώμη και να δράσουν ανενόχλητοι στο έργο ξεπουλήματος και διάλυσης. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Οι ζωές 1200 οικογενειών είναι στον αέρα, αλλά δεν έχουμε πει ακόμα την τελευταία λέξη. Τόσο καιρό μας μετράνε και τους μετράμε. Θα μας βρουν μπροστά τους. Σεβόμενοι την ιστορία μας, αφήσαμε μακριά από αυτό το αναγώνα συμφέροντα, παρατάξεις, ιδεολογίες. Παίρνουμε κουράγιο από την αμέριστη συμπαράσταση όλων σας. Καθοδηγούμαστε από τους νικηφόρες αγώνες των παππούδων και των πατεράδων μας, από τους 80 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μας και σας δηλώνουμε ότι δεν θα το βάλουμε κάτω. Δεν θα κουνήσουμε ρούπι. Σαν τον Οδυσσέα θα δεθούμε στα ντουβάρια και στις εγκαταστάσεις και κλείνοντας τα αυτιά μας στις ειρήνες του διχασμού και της προπαγάνδας, στο τέλος θα φτάσουμε στην Ιθάκη μας. Σύσσωμοι και αποφασισμένοι, θα δώσουμε τη μάχη ενάντια σε αυτούς που καταστρέφουν τις ζωές μας και την Ελλάδα. Θα δώσουμε τη μάχη να μην περάσει το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ και του ορυκτού πλούτου της χώρας. Θα παλέψουμε να κρατηθούμε στη ζωή. Λέμε όχι στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ και του ορυκτού πλούτου της χώρας, όχι στην ανεργία και στον οικονομικό μαρασμό χιλιάδων εργαζομένων. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ!